Με την αυτοδιοικητική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στον Ερήμανθο, κύριε κύριοι, που φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο δήμαρχο Ερήμανθου, Διαμαντή Κανελόπουλο. Κύριε Κανελόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος σας, κύριε Κανελόπουλε, ως προς τις εκλογές? Ενώ προφανώς είστε τρεις υποψήφοι, μπορεί να υπάρξει και εκλογή από τον πρώτο γύρο. Θεωρώ και τους άλλους δύο εξίσου σοβαρούς και θεωρώ ότι θα γίνει ένας εκλογικός αγώνας δίκαιος και τιμίος. Να πούμε πως είναι υποψήφοι για την ιστορία ο κύριος Μπαρίς. Και από το ΚΚΕ σαφώς υπάρχει υποψήφιος, έτσι, χαμηλότερο βεληνικού. Στη μάχη θα τη δώσετε εσείς με τον κύριο Μπάρη, προφανώς. Αυτό είναι το δίπολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι το ίδιο και για τους τρεις. Την υποψηφιότητα. Εντάξει. Έχετε ολοκληρώσει την κατάρτιση του ψηφοδελτίου σας, κύριε Κανελόπουλο? Στο μεγαλύτερο στάδιο, ναι. Δηλαδή, πόσο περίπου είμαστε? Περίπου 30. Μάλιστα. Σε σύνολο? 33. Μάλιστα. Έτοιμοι είστε? Τελευταίες μεταγραφές, τελευταίες προσχωρήσεις, τελευταία στιγμή περιμένετε. Αν σας ζητούσα να μου πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Ερημάτου, πώς θα τα ιεραρχούσατε? Θεωρώ την καθημερινότητα, ίδρυυση, άδρευση, οδικό δίκτυο, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση. Μάλιστα. Στοιχεία που πρέπει να λυθούν για να μπορεί ένας νέος να μείνει στον τόπο του και να κάνει την επιχείρηση που αγαπάει. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μας το είπε χθες συγκεκριμένος υποψήφιος, ότι δεν υπάρχει ρεύμα όσο περίεργο και να ακούγεται στα ορεινά και της Αιγιάλιας και του Ερημάρθου για τους κτηνοτρόφους. Να βλέπουν οι άνθρωποι, έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν αγροτικές επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Στην Ελλάδα του 2019. Αυτό όμως δεν είναι τόσο του Δήμου, ΔΕΗ δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, αλλά πρέπει και εμείς από την πλευρά του Δήμου να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να λυθούν αυτά τα πρωτεύοντα στοιχεία για την καθημερινότητα. Οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι. Μια διεκδίκηση. Είναι μια διεκδίκηση. Να σας ρωτήσω για το ψηφοδέλτιό σας, κύριε Κανελόπουλο, προέρχεστε σαφώς από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής στην Αχαΐα, νυν στέλεχος του κινήματος αλλαγής. Αυτό, όπως έχω ακούσει να το λέτε και να το γράφετε, δεν αλλάζει, δεν ξεχνάτε την πολιτική σας καταγωγή. Ωστόσο, η αυτοδιοίκηση έχετε γράψει και σε συγκεκριμένα άρθρα σας είναι άλλο πράγμα. Και θέλετε ένα ψηφοδέλτιο του οποίου υποψήφοι να προέρχονται από όλους τους χώρους. Να είναι πολυσυλλεκτικό δηλαδή, του δημοκρατικού τόξου, φαντάζομαι. Βεβαίως. Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανανέωση, η ανιδιοτέλεια και η ικανότητα να προσφέρουν στον τόπο τους. Χωρίς να γνωρίζω πού ανήκει ο καθένας ιδεολογικά. Δεν μας αφορά. Μάλιστα. Το Δήμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από κατά κάποιο τρόπο... Χρυσής Αυγής, συγγνώμη, Δημήτρη, έτσι, εκτός Χρυσής Αυγής. Δεδομένο. Τα προηγούμενα 8 χρόνια δήμαρχος στο Δήμο ήταν ο Θάνος ο Καρπής. Θεωρείται ότι ήταν ένας πετυχημένος δήμαρχος? Η δική σας προσπάθεια είναι τρόπον την ασυνέχεια κίνησης των δύο θητιών? Όχι, δεν είμαστε συνέχεια κανενός. Σέβομαι και εκτιμώ το Θάνο τον Καρπή, τον οποίο τον γνωρίζω και έχουμε συνεργαστεί σε άλλα στάδια αρκετά χρόνια. Όμως εμείς είμαστε μια νέα αρχή. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί ναι, είχε κυκλοφορήσει και παραπολιτικά ότι σας στηρίζει ο κύριος Μπαρίς κτλ. Να δώσουμε βεβαίως ένα βιογραφικό του κυρίου Κανελόπουλου. Εκτός του ότι είστε και στέλεχος, έχετε χρόνια ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα του Ερημάρθου και όχι μόνο, και της Αχαΐας, με τα πολιτικά τεκτενόμενα. Έχετε δραστηριοποιηθεί. Ενώ επαγγελματικά έχετε φτάσει στο πυροσβεστικό σώμα μέχρι και υπαρχηγός. Έτσι δεν είναι, κύριε Κανελόπουλε? Στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι. Ναι, αποστατεύτηκα το 2015 από τη θέση του υπαρχηγού επιχειρήσεων. Λοιπόν, και έχω υπηρετήσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχετε... Με το Δήμο Ερημάθου. Οι δεσμοί σας ποιοι είναι? Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και υπηρετώ από διάφορες θέσεις. Τελευταία ιδρύσαμε και ένα σύλλογο πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου. Σύλλογο έξω από την πολιτική προστασία του δημοσίου, υποθέτω, έτσι? Βεβαίως. Μάλιστα. Έχει δοκιμαστεί ο Δήμος. Έτσι. Από καιρικά φαινόμενα, από φωτιές, από. Βεβαίως. Αρκετές φορές. Έχετε περάσει αρκετές δυσκολίες εκεί. Βεβαίως. Μάλιστα. Τα οικονομικά του Δήμου πώς είναι, κύριε Κανελόπουλο? Δεν μπορώ να πω ειδικά, γνωρίζω όμως ότι δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι ανθυρά. Όχι. Μάλιστα. Για το ζήτημα του φράγματος πύρου παραπύρου, έχετε διαμορφώσει άποψη? Έχω διαμορφώσει, είναι δύσκολο όμως να πω. Θεωρώ ότι η θέση που είναι τώρα, που έχει
τοποθετηθεί και η περιφέρεια, πρέπει να συρριχθεί. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία της επειδή και να είναι πιθανός, ναι. Επειδή είναι πιθανός εταίρος ο Δήμος Ερημάτου στην υπόθεση αυτή, γι' αυτό σας ρωτώ. Εμείς θα συμμετέχουμε στον φορέα του φράγματος ως Δήμος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε μυστικές κρυφές δημοσκοπήσεις, κύριε Καδελόπουλε, δεν νομίζω, έτσι, για το Όχι, Δήμο δεν έχω. Και δεν πορεύεστε σαφώς με τις δημοσκοπήσεις. Όχι. Είναι ένα εργαλείο, το χρησιμοποιείτε, έτσι. Θεωρώ ότι το κλίμα είναι πολύ καλό για το μικρό χρονικό διάστημα που αναγγείλαμε την υποψηφιότητά μου. Ξέρετε, είχα πρόσφατη συνομιλία με ένα στέλεχος του Δήμου Ερημάρθου και μου είπε το εξής. Η παράταξη του κυρίου Κανελόπουλου ξεκίνησε πιο κάτω, αν θέλετε, σε ποσοστό από τον κύριο Μπαρή που είχε νωρίτερα εκφράσει την διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου, ωστόσο ανεβαίνει σιγά σιγά και ανεβαίνει, οπότε φτάνουμε και λέμε ότι το κλίμα είναι καλό αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μίλησα και εγώ πριν για δίπολο με τον κύριο Μπαρή και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μην ξέρει κανείς, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, με σιγουριά. Εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη με αυτό. Θα δώσουμε τον εκλογικό μας αγώνα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και για το καλό του τόπου. Τι ακούτε από τους ανθρώπους, γιατί έχετε αρχίσει. Φαντάζομαι και πηγαίνετε τις περιοδίες σας. Πώς σας υποδέχονται? Πολύ καλά, θερμά. Ακούμε τα προβλήματά τους, τα καταγράφουμε. Και τους υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό μετά τις εκλογές να τα λύσουμε. Εντάξει, ξέρετε, να κλείσουμε με την συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Κανελόπουλε. Έχουμε συνηθίσει και αρκετούς δημάρχους τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης να λένε πως εγώ δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Θα πρέπει να έχω χρήματα από την κυβέρνηση, δεν έχω οικονομικούς πόρους για έργα, για υποδομές κτλ. Δεν θεωρώ ότι πιστεύετε ότι ο δήμαρχος είναι διακοσμητικός. Σαφώς, αν υπάρχει ένα πλαίσιο, συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο και διεκδίκηση, μπορείτε να καταφέρετε πολλά για την επόμενη μέρα για το Δήμο, έτσι δεν είναι? Αυτό το πιστεύουμε και εμείς. Πιστεύουμε και στην αποκέντρωση και στην αποσυγκέντρωση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να λύσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Νέους έχετε στο ψηφοδέλτιο, νέους, και έχουν μείνει πολλοί νέοι στον Ερήμαρθο? Είναι οι περισσότεροι που είναι στο ψηφοδέλτιο. Ενδιαφέρον. Και συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εκλογές αυτές. Έχουμε βεβαίως και στελέχη ικανά και έμπειρα για την επόμενη μέρα. Έχουμε όμως και τους νέους οι οποίοι θα προσφέρουν με τον τρόπο που μπορούν. Κύριε Κανελόπουλο, αυτή ήταν μια πρώτη συζήτηση, γνωριμία, αν θέλετε, με το ευρύ κοινό της Αχαΐας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις εκλογές για να τα ξαναπούμε, να μας αναπτύξετε και τους άξονες του προγράμματός σας σιγά-σιγά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα.